Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, δηλαδή είναι οι εκπρόσωποι ακριβώ του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δούμε και ποιου έχουμε και αποφασίζουμε. Κλείσατε τον δρόμο κάτω. Τον κλείσατε τον δρόμο κάτω. Και πώς τώρα πήγα να περάσω από εκεί και με στείλανε να πάω κάνω γύρω-γύρω. Ο αστυνόμος. Όταν έχεις δρόμο κάτω, ποιος είναι. Δίπλα στη Βάστρια. Είπατε να τον κλείσω τον δρόμο. Δεν ενημερώσατε κανένα. Γιατί θα πρέπει εγώ, Αθηναίες και Ιδονίε, να πρωτώ μέχρι εδώ και να γυρίσω να πάω που λέμε μόνο από το διαβολόρεμα. Γιατί μας ταλαιπωρείτε έτσι. Σας παρακαλώ, τελειώσαμε. Θα πάω στη θέση. Θα πάμε κύριε Περιφερειάρχη. Υπάρχει απόφαση. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία λέει ότι πάμε για να κάνουμε αυτοψία αν έχουν πάει μηχανήματα. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα πάνε τον κύριο Περιφερειακό να κάνουν αυτοψία. Είναι κρατική εγκατάσταση. Ωραία, ποια είναι η κρατική εγκατάσταση. Κύριε Διευθυντά, δεν τα πάρετε. Μισό λεπτό. Απαγορεύει δηλαδή η αστυνομία σε κρατική εγκατάσταση να μπουν οι αυτοδιοικητικοί. Οι αυτοδιοικητικοί, ο κύριος Περιφέρειας του Περιφερειακού Συμβούλιο. Την άλλη φορά λάθος πληροφορίες δώσατε και μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι ξέρεις. Λάθος κάναμε και στείλαμε τα ΜΑΤ. Λοιπόν, πάλι λάθος είστε. Ήρθαμε να ελέγξουμε. Ανοίξτε την πόρτα, γιατί μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Υλοποιώντας τη χθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμερα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο Περιφερειάρχης να επισκεφθούν το σημείο που προτίθεται να γίνει μια δομή, ήρθαμε εδώ στη Βάστρια να δούμε τι συνθήκες επικρατούν. Αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι μας απαγορεύτηκε να προσεγγίσουμε το σημείο κατασκευής της δομής. Ο Περιφερειάρχης, ο εκλεγμένος από δεκάδες χιλιάδες λεσβίων και χιωτών και σαμιωτών και καριωτών, του απαγορεύτηκε να προσεγγίσει στο σημείο της δομής. Προφανώς τα αστυνομικά έργανα εδώ τα σεβόμαστε, γιατί επιτελούν το καθήκον τους, είχαν αντίστοιχες οδηγίες. Όσοι έδωσαν τις οδηγίες έκαναν μεγάλο σφάλμα και το διαλαλήσω παντού αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστεύσεως έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά από πρόπερση το Φεβρουάριο, όταν είχαμε τρεις πυλώνες στο μεταναστευτικό. Το πρώτο ήταν η προάσπιση των συνόρων μας, η προστασία των συνόρων μας από τις εισόδους στις παράνομες. Έκανε μια καλή δουλειά και έχουμε σχεδόν μηδενισμό των ροών προς τα νησιά μας. Στο δεύτερο σημείο που θεωρώ ότι έκανε μια πολύ καλή δουλειά ήταν στην εκένωση των νησιών. Όταν έγιναν τα επεισόδια στην Καράβα και αλλού, είχαμε εδώ στη Λέσβο άνω των 25.000. Τώρα νομίζω έχουμε κάπου γύρω στις 2.000. Άρα έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχουμε διαφωνία στο τρίτο σκέλος των δομών. Εμείς αποδεχόμαστε και θα επιμείνουμε σε αυτό ένα κέντρο καταγραφής τυχών αφυκνουμένων μεταναστών και εν συνεχεία να αναχωρούν για τις πατρίδες που θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν θα δεχτούμε τις υπερδομές και τις δομές οποιαδήποτε μεγέθους. Και δεν βρίσκω κανένα, όπως έλεγα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να βρω κανένα μα κανένα λόγο γιατί να γίνουν. Αφού μηδενίστηκαν οι είσοδοι, αφού εκενώθηκαν τα νησιά, για ποιο λόγο να γίνουν δομές. Για να προσελκύσουμε νέους, να μεταφέρουμε εδώ από όλη την Ελλάδα τους μετανάστες. Όχι. Σε αυτό νομίζω θα παρακαλώ την κυβέρνηση από αυτή τη θέση εδώ. Αύριο θα είμαι στην Αθήνα να το συζητήσουμε, να βρούμε μια κοινή λύση στο θέμα των δομών. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στην εκένωση, πολύ καλή δουλειά γίνεται στην προάσπιση των συνόρων μας, εδώ σε αυτά τα νησιά, τα οποία ζουν σε ένα σημείο ακριτικό, που κάθονται κάτω από την αναπνοή, την καυτή του επιθετικού γείτονα, ο οποίος συνεχώς βάζει ζητήματα εθνικά. Για εθνικούς λόγους και για πολλούς άλλους λόγους δεν επιθυμούμε την ανέγερση δομών, αλλά μόνο αυτό το κέντρο που λέμε. Υπάρχει ένα ψήφισμα, θα το καταθέσουμε στη Βουλή και εγώ θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με διάφορους υπουργούς. Ήταν να διατρανώσουμε και την αμετακίνητη θέση μας ότι οι νησιώτες Χίου, Λέσβου, γιατί οι νησιώτες των άλλων, οι πολίτες των άλλων νησιών δυστυχώς δεν πρόλαβαν καταστάσεις. Είμαστε αμετακίνητοι στη θέση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε επουδενή να γίνουν νέες δομές στα νησιά μας. Εμείς σταθερά είμαστε αρνητικοί στο ότι πάει να γίνει εδώ. Είμαστε παρόντες όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εδώ και θα παραμείνουμε σταθεροί στον αγώνα μας. Γίνεται εδώ και πάρα πολλές μέρες. Γίνεται ένας κλεφτοπόλεμος ουσιαστικά. Έχει συμμετοχή και ο στρατός στην αρχή. Μαζεύτηκε όταν μάθαμε ότι συμμετέχει
και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μια εργολαβία μιας ιδιωτικής εταιρείας συμβάλλει ο στρατός όπου δεν μπορεί να συμβάλλει να κάνει τα πράγματα που θέλει η εταιρεία. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα σχέδια, γιατί όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα ροών, δεν υπάρχει θέμα πληθυσμού, αλλά όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην κεντρική Ελλάδα, στην Αθήνα πιο συγκεκριμένα, και θεωρώ ότι αυτά που ακούγονται, που είναι πληροφορίες οι οποίες είναι από έγκυρα χείλη, είναι ότι μόλις φτιαχτούν οι δομές θα προσπαθήσουμε να διάσουμε την υπόλοιπη Ελλάδα και να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε αμηχανία, δεν ξέρουν ούτε καν πού θα τους ξημερώσει αύριο, να τους φέρουμε, να τους αντικαταστήσουμε εδώ πέρα για να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να μην μας ενοχλούν. Ειδικά σε αυτό το μέρος θα είμαστε εντελώς αρνητικοί, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, πέρα από ότι το δεν πρέπει να γίνει εδώ πέρα μια φυλακή ψυχών, θα επιτελεστεί και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Δεν φωνάζουμε απλά γιατί πρέπει να φωνάξουμε. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε να γίνει εδώ πέρα. Θα καταστραφεί το νησί μας όπως το λέμε. Δεν είμαστε ενάντια όπως θέλουν να μας βγάλουν ούτε στην κυβέρνηση ούτε πουθενά. Πρέπει η κυβέρνηση να ακούσει τις φωνές των νησιωτών της Λέσβου και για τις συγκεκριμένες δομές που θέλει να φτιάξει σε τέτοια μεγέθη, αλλά και αυτό εδώ το πράγμα είναι έγκλημα. Αυτό που πάει να γίνει είναι έγκλημα. Όταν ο λαός διαφωνεί για κάτι, είμαι κοντά στον κόσμο και στο λαό.